Με δύο πτήσει τη Εντζίαν από τον Λονδίνο, συνεχίζεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών για Επαναπατρισμό Κυπρίων. Η πρώτη πτήση θα φτάσει αύριο Μεγάλη Δευτέρα και η δεύτερη τη Μεγάλη Τρίτη. Πρόκειται για δύο πτήσει, οι οποίε αναμένεται να μεταφέρουν συνολικά περίπου 220 άτομα, τα οποία εμπίπτουν στι κατηγορίε προτεραιότητα. Κάθε πτήση θα μεταφέρει 110 άτομα. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο συνεχίζει τι διεργασίε ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετού Κύπριου σε πόλει του εξωτερικού, από όπου θα αναχωρήσουν άλλε ναυλωμένε πτήσει από τη Μεγάλη Τετάρτη. Προτεραιότητα των αρμοδίων είναι να οργανωθούν και άλλε πτήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο για να επαναπατριστούν πριν από το Πάσχα άτομα που συγκαταλέγονται στι ευπαθεί ομάδε, καθώ επίση και άτομα που εξασφάλισαν βεβαιώσει με βάση τα σχετικά διατάγματα. Σε σχετική ερώτηση του αντένα, πηγέ στο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφεραν πω τι επόμενε πτήσει που θα αναβλωθούν, προτεραιότητα θα έχουν όσοι διαμένουν σε φοιτητικέ αιστείε, όσοι βρίσκονται στο πρώτο έτο φοιτησή του και όσοι φοιτούν σε προγράμματα κατάρτιση, με τον αριθμό του να υπολογίζεται στα 800 άτομα. Η διαπηγή μα ανέφερε ότι τίθεται και ζήτημα διαθεσιμότητα κλινών για σκοπού καραντίνα, καθώ σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγεία υπάρχουν γύρω στι χίλιε διαθέσιμε ανά 10